Δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες σε άνεργες και ανασφάλιστες γυναίκες προσφέρει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Η κινητή μονάδα μαστογράφου επισκέφθηκε τον Δήμο Πατρέων και λειτουργεί από σήμερα έως και τις 2 Οκτωβρίου στην πλατεία Γεωργίου. Δυστυχώς ζούμε σε άσχημες εποχές, αλλά πρέπει και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να κοιτάξει να προωθήσει την πρόληψη. Γιατί δυστυχώς, εάν ένας άνθρωπος νοσήσει, θα πληρώσει πολύ περισσότερο από το να κάνει μια πρόληψη ή μια μαστογράφη. Και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ο μαστογράφος αντικαρκινικής στην Πάτρα και είχαμε γυρίσει στα χωριά της περιφέρειας, η δικιά μου εμπειρία, η προσωπική από τους ανθρώπους που ήμουν, γιατί ήμουν όλες τις μέρες κοντά εκεί, είναι ότι βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πρόβλημα και δεν το γνώριζαν, γιατί δεν είχαν κάνει ποτέ τους μαστογραφία. Σύμφωνα με τη γραμματέα του Παραρτήματος Πατρών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κυρία Νικολίτσα Παπαδοπούλου, ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο υπολογίζεται στις 5.000. Ο Σύλλογος με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις προσπαθεί να ενημερώσει τις γυναίκες για την ασθένεια. Σε αυτή τη μεγάλη εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού, με τρεις κινήσεις must, όπως λέμε, MAT αναφέρουμε, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και καταπολέμηση. Η ΕΛΠΕΝ πρωτοστατεί γιατί έχει καλύψει όλα τα έξοδα επαναλειτουργίας της κινητής μονάδα μαστογράφου, κάνει το μεγάλο αυτό ταξίδι που ξεκίνησε τον Μάρτιο-Απρίλιο. Και μάλιστα αυτό που αξίζει να τονίσουμε για να δώσουμε συγχαρητήρια στους Έλληνες επιχειρηματίες, στον κύριο Τρίφων και στον κύριο Πενταφράγκα, δεν εμπορεύεται ογκολογικά φάρμακα. Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Έχουμε ξεκινήσει από το πρώτο σταθμό Λάρισα, ταξιδέψαμε πάρα πολύ μέχρι να φτάσουμε εδώ στην αγαπημένη μας Πάτρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι πριν ακόμα ξεκινήσουμε σήμερα, πρώτη μέρα, μέχρι και την Κυριακή που θα είμαστε εδώ, υπήρχε μεγάλη επιτυχία. Στην κινητή μονάδα μαστογράφου μπορούν να απευθυνθούν γυναίκες ηλικίας από 40 έως 70 ετών που δεν έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο δημόσιο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.